Σφοδρά παράπονα έχουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ Καβάλας από τη λειτουργία της δομής και την αντιμετώπιση των Αθηνών προς το ΕΚΑΒ. Παράλληλα, σήμερα ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη του Προέδρου του ΕΚΑΒ Κωνσταντίνου Καρακατσιανόπουλου στις εγκαταστάσεις της Καβάλας, όπου θα παραδίδεται το νέο κτίριο του ΕΚΑΒ προς χρήση, με τον ίδιο να εμφανίζεται αργά το μεσημέρι, έχοντας σύντομη συνάντηση με τους εργαζομένους. Τα παράπονα των διασωστών έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση του προσωπικού, τη δημιουργία τομέα ΕΚΑΒ στη Θάσο, αλλά και την λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων, που δεν προέβλεψαν χώρους υγιεινής για τους διασώστες. Περιμένουμε σήμερα την άφιξη του Προέδρου του ΕΚΑΒ, του Γενικού Διοικητή δηλαδή του ΕΚΑΒ της Ελλάδος, στο χώρο για να γίνει παραλαβή, επίσημη παραλαβή του κτηρίου που βλέπετε πίσω μου. Όπως είδατε, υπάρχει στο πανό γραμμένο ότι το ΕΚΑΒ χωρίς διασώστες, μόνο με γραφεία, είναι άλλη μια γραφειοκρατική υπηρεσία. Αυτό έχει διπλή σημασία. Πρώτον, το ΕΚΑΒ Καβάλας δεν συμπεριλήφθη στην εκδήλωση ενδιαφέροντος που υπήρξε για πολλές περιοχές της Ελλάδος. Υπάρχουν, όπως είναι γνωστόν, πάρα πολλές ελλείψεις στο προσωπικό. Εδώ και χρόνια το λέμε, έχουν κάνει πάρα πολλές ενέργειες ούτως ώστε να αυξηθεί το προσωπικό της Καβάλας. Από το Μάιο έχουμε φορτωθεί στην κυριολεξία το τηλεφωνικό κέντρο της Δράμας, χωρίς ουσιαστικά να έχει γίνει κάποια ενίσχυση για να λειτουργήσει κανονικά και το τηλεφωνικό κέντρο της Δράμας ταυτόχρονα με το τηλεφωνικό της Καβάλας. Δηλαδή, όταν χτυπάει κάποιος από την Δράμα το 166, το τηλεφωνικό κέντρο χτυπάει εδώ. Το 166 χτυπάει εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να βγει, δεν βγαίνουν οι βάρδιες κανονικά. Λοιπόν, γι' αυτό χρειαζόμαστε ενίσχυση. Αφορά την μετεγκατάσταση από το παλιό κτίριο στις νέες εγκαταστάσεις, το καινούριο κτίριο, ένα κτίριο το οποίο έχει ανακαινιστεί. Ήταν ένα έργο το οποίο δυστυχώς πολλά χρόνια διήρκησε, αλλά φροντίσαμε και τρέξαμε προκειμένου να τελειώσει το δυνατόν συντομότερα. Είναι ένα καινούριο κτίριο, έχει δομημένη εγκατάσταση, πληρεί όλες τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου κτιρίου. Είναι κάτι που αρμόζει στην Καβάλα. Εδώ και χρόνια ήταν σε ένα άλλο κτίριο το οποίο ήταν παλιό, ήθελε συντήρηση. Είναι να γίνει και αυτό βέβαια να προσθεθεί στις εγκαταστάσεις συμπληρωματικά εδώ του ΕΚΑΒ στην Καβάλα. Και θα προχωρήσουμε και σε αυτό αργότερα. Έγινε μια προσωρινή μετακίνηση δύο υπαλλήλων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος για να έρθουν στην Καβάλα. Η ολοκλήρωση της μετάθεσης δεν υπογράφει ο πρόεδρος για την ολοκλήρωση της μετάθεσης. Λειτουργεί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τις δύο βάρδιες, απόγευμα και νύχτα, με τρία ασθενοφόρα. Όλη η Καβάλα, όλος ο νομός εξυπηρετείται με τρία ασθενοφόρα. Επειδή δεν λειτουργούν όπως πρέπει τα κέντρα υγείας, στην ουσία δεν υφίστανται. Δεν συμπεριελήφθη η Καβάλα στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, δεν συμπεριελήφθη η Θάσος που ήταν προγραμματισμένο και είχε υποσχεθεί η διοίκηση ότι θα συμπεριληφθεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο τομέας της Θάσου ήταν ένα πρόβλημα που και αυτό επί χρόνια τώρα θα έπρεπε να έχει λήξει, δυστυχώς δεν είχε λήξει. Πολύ σύντομα ο σκοπός της καινούργιας διοίκησης είναι να ιδρύσουμε και στη Θάσο ένα τομέα, γιατί σαφέστατα είναι μια περιοχή η οποία ιδιαίτερα το καλοκαίρι έχει ιδιαίτερο βάρος, πάρα πολύ κόσμο, τουρισμός, και σαφώς και αυτή θα αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα το πρόβλημα της ίδρυσης τομέας στη Θάσο. Πολύ πριν το καλοκαίρι θα έχει δημιουργηθεί. Μπορεί και μέσα στο Γενάρη. Σήμερα παραδίδεται ένα κτίριο εδώ, στο οποίο δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για τους διασώστες. Υπάρχει πρόβλεψη μόνο για γραφεία. Αυτό που ζητάμε εμείς δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε από καπρίτσιο, είναι αυτό που λέει ο νόμος. Ο νόμος που ισχύει από το 85 περί υγιεινής και ασφάλειας. Δηλαδή τι ζητάμε. Ζητάμε να έχουμε τους χώρους μας αποδυτήρια ανδρών και γυναικών, τα απαραίτητα για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τα υλικά μας όταν ερχόμαστε από περιστατικά. Όταν πάω εγώ σε ένα περιστατικό το οποίο είναι μαλισματικό, δεν μπορώ να πάω και σε ένα δεύτερο περιστατικό πάλι και να μεταδώσω οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε μικρόβιο. Δεν μπορώ να πάω με τα ίδια ρούχα αυτά, να πάω στο σπίτι μου, να μεταδώσω τα μικρόβια στο αυτοκίνητό μου και στην οικογένειά μου και στα παιδιά μου. Οι διοικητικοί υπάλληλοι αυτή τη στιγμή είναι, αν συμπεριλάβουμε και τον γιατρό ως διοικητικό, είναι 8 άτομα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ο κάθε διοικητικός να έχει ένα γραφείο. Έτσι, και οι διασώστες που είμαστε 37 να μην έχουμε χώρους τους απαραίτητους για να αλλάζουμε.
Το κτίριο έχει μια συγκεκριμένη επιφάνεια. Δεν μπορούσαμε σε αυτή την επιφάνεια να χωρέσουμε όλες τις δραστηριότητες. Όπως είπα, υπάρχει και το παλιό κτίριο, το οποίο θα ανακαινιστεί, θα συμπληρωθεί με ό,τι επιπλέον χρειάζεται, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει κάθε καλή διάθεση από την διοίκηση να μην υπάρξει καμία παραβίαση των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και ιδιαίτερα των διαζωστών που έχουν βέβαια και την, που έχουν και την μεγαλύτερη έκθεση σε διάφορους παράγοντες.